Είναι αφορά προς το παρόν μόνο την Κύπρο, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωραία. Ξεκινώντας, υπάρχει μια βασική οθόνη την οποία βλέπετε και η οποία έχει πρώτα απ' όλα τα κύρια events που μπορεί να δει κάποιος, τα επερχόμενα events στη Λευκοσία, σε όλη την Κύπρο και διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία είναι ανοιχτά δεδομένα, τα οποία εμείς πήραμε από, τραβήξαμε από τα API που μας δόθηκαν από το .gov. Ξεκινάμε το browse και μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη οθόνη, όπου η εμπειρία του χρήστη είναι πολύ κοντινή σε πετυχημένες πλατφόρμες όπως το booking.com ή το TripAdvisor. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό, γιατί εμείς αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι το καινούριο concept, είναι στο κομμάτι των ταξιδιών που μπορεί να κάνει ο Γιάννης. Ο Γιάννης μπορεί να δει κάποια predefined routes, τα οποία είναι στάνταρ και τα οποία μπορεί να συμμετάσχει με ένα συγκεκριμένο ποσό, αλλά επίσης εδώ υπάρχει ο χάρτης τον οποίο μπορεί να δει ο Γιάννης, το οποίο μπορεί να του βγάλει σημεία ενδιαφέροντος με βάση το σημείο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η συσκευή. Ωραία. Εδώ βλέπουμε τα predefined trips που μπορεί να επιλέξει, τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο κόστος. Το καινούργιο όμως concept στην όλη ιδέα είναι το Tourbit, το οποίο είναι το επόμενο tab και στο οποίο ο χρήστης αυτό που μπορεί να κάνει είναι να επιλέξει πολλά σημεία ενδιαφέροντος και να σχηματίσει μια δικιά του εφαρμογή. Ωραία, εδώ μπορεί να πάρει διάφορα point of interest και να σχηματίσει την εφαρμογή που θέλει και με αυτήν, κάνοντας add κάποιο κουμπί, μπορεί να δημιουργήσει ένα lead. Αυτό το lead οδηγείται μετά, στέλνεται μάλλον στο σερβερ μας, μέσα από το οποίο στέλνεται μια ειδοποίηση σε όλους τους χρήστες που έχουν την εφαρμογή μας. Αφού έχουν πάρει χρήστες την ειδοποίηση, τώρα αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να κάνουν join στο root. Αφού κάνουν join στο root, μπορεί να δημιουργηθεί αυτό που λέμε μια κοινή δράση, η οποία μέσω του server μας μετά στέλνει μια ειδοποίηση σε bidders. Bidders είναι όλοι πάροχοι υπηρεσιών. Δηλαδή, ταξί, ο καπνός, που υπάρχουν στην Κύπρο. Εδώ μπορούμε να δούμε το επόμενο. Είναι εφαρμογή για τους bidders. Κάνοντας κλικ μπορούμε να δούμε κάποια bids που ήδη έχουν γίνει από τους χρήστες και τα οποία κάθε πάροχος μπορεί να χτυπήσει, δηλαδή να κάνει κλικ πάνω σε ένα bid. Ωραία, και μετά να βάλει κάποιο ποσό έτσι ώστε να πει ότι θέλει να πάρει το έργο. Δηλαδή θέλει ο ίδιος να παρέχει την υπηρεσία στους χρήστες της εφαρμογής. Αφού γίνει αυτό, στέλνετε νέα ειδοποίηση σε όλους τους χρήστες, την οποία μπορούν να δουν στο κινητό τους αμέσως και μέσα από την οποία μπορούν να ξέρουν ότι πλέον έχει κλείσει, υπάρχει κάποιος πάροχος για να τους δώσει την υπηρεσία. Χαίρετε. Όπως ανάφερε και ο Κώστας, η εφαρμογή βασικά στηρίζεται, προσπαθεί να στηρίξει και στηρίζεται πάνω στον κυπριακό τουρισμό, ο οποίος κυπριακός τουρισμός είναι ίσως και το κύριο έτσι, income σήμερα στην κυβέρνηση. Αυτό που προσφέρει η εφαρμογή είναι ένα search στα διάφορα point of interest. Λοιπόν, κάνει promote αυτά τα point of interest, παραδείγματος χάρη αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία κτλ. Και παρέχει την υπηρεσία στους χρήστες να κάνουν book, ένα tour από κάποιο provider, να κάνουν το δικό τους tour, να το διαφημίσουν
έτσι ώστε οι providers να μπορούν να τους το παρέχουν. Υπάρχουν ratings, υπάρχουν comments, καθώς και ένα API όπου θα παρέχουν πληροφορίες πίσω στην κυβέρνηση σχετικά με τις προτιμήσεις των χρηστών. Κάνουμε μία ερώτηση, μία διορθυγό. Στο business model απλά είναι ότι παίρνουμε κάποιο fee από το transactions που γίνονται και για τον booking αγωγή από το application και υπάρχει και ένα advertising. Αυτά.